Ζεγέρη, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε λοιπόν στο ένα Live News, όπου μαζί περίπου για μία ώρα θα συζητήσουμε και θα ταξιδέψουμε στις ειδήσεις της περιφέρειας και όχι μόνο, αλλά σε τοπικά και πανελλαδικά δεδομένα. Η αλήθεια είναι ότι η επικαιρότητα είναι αρκετά καυτή, έχουν δημιουργηθεί αρκετές πολιτικές κόντρες, ενώ τα νέα δεδομένα αφορούν και ένα νέο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για αύριο στις 3 το μεσημέρι. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, κατέφθασε και στην Αλεξανδρούπολη πρόεδρος Ελληνικής Δημοκρατίας, να το πούμε και αυτό, η κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου, για την μεγάλη αυτή προετοιμασία που αφορά φυσικά τη γιορτή της Αλεξανδρούπολης για την 14η Μαΐου. Πλήθος εκδηλώσεων, πλήθος ανακοινώσεων, αλλά και μια πολύ μεγάλη μέρη ήμουν από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Πολύ μεγάλη επικαιρότητα και αυτή η ατζέντα. Ας περάσουμε να χαζέψουμε μαζί, ωστόσο, τις πρώτες ειδήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και στο ένανews.gr με την βοήθεια του συναδέλφου από την ΕΡΟΗ. Ενώ να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι ήδη υπάρχουν κάποιες έτσι πρώτες πολιτικές κόντρες που έχουν εξασπάσει και σε τοπικά δεδομένα που αφορούν τον Δήμο Καβάλας και το τι τελικά γίνεται και με την πολιτιστική αυτή διαδρομή και όλα αυτά που είχε προγραμματίσει ο Δήμος Καβάλας τελικά δεν εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού. Θα τα δούμε όλα μαζί. Πάμε όμως να ρίξουμε μία γρήγορη ματιά στο ένανews.gr αλλά και στην επικαιρότητα. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν Καβάλας για τις άδειες χρήσης παραλίας από τον Δήμο Καβάλας. Το θέμα τέθηκε αρχικά από τον επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης, ανάσαγα τον Δήμο, τον κύριο Ξανθόπουλο, και μετέπειτα, από ό,τι φαίνεται, θα συζητηθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο αύριο στις 3. Συνεχίζουμε Κομωτινή. Από το Δημαρχείο της πόλης, το Ηρώ, πομπή με την ιστορική σημαία της πόλης και χωρίς την ύπαρξη αστυνομικής δύναμης. Υπήρξε λοιπόν και η διάρκεια, η τελετή της μικρής αυτής διάρκειας για την μικρή πεζή πομπή στην ιστορική σημαία της Κομωτινής από το Δημαρχείο. Υψώθηκε ταυτοχρόνως και η σημαία των Θρακών Επαναστατών στους ναούς της Μητροπόλεως Μαρονίας και Κομωτινής. Το Mobile School λοιπόν ταξιδεύει και ξεκινάει το ταξίδι του σε Καβάλα και Ξάνθη, ενώ φυσικά έχουν υπάρξει και πρώτες ανακοινώσεις για το πότε ανοίγουν γυμναστήρια, καζίνο και χώρι δεξιώσεων. Ενώ να σας τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι και στις 17 Μαΐου και επίσημα ανοίγουν ευρυφωνηπιακοί και παιδικοί σταθμοί. Η επικαιρότητα λοιπόν είναι αρκετά μεγάλη, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά μαζί, αλλά ένα από τα καυτά θέματα φυσικά που απασχολεί την τοπική επικαιρότητα είναι και το θέμα που έχει προκύψει με τους με την πολιτιστική διαδρομή, με τα βήματα του Απόστολου Παύλου και τι τελικά γίνεται συνεργασία τόσο με το Υπουργείο Πολιτισμού και με το Δήμο Καβάλας. Είναι καυτή η ατζέντα και θα την συζητήσουμε γιατί υπάρχουν και δηλώσεις του με τον κύριο Νίκο Ξανθόπουλο, λοιπόν, τον Δημοτικό Σύμβουλο για τον Δήμο Καβάλας, αλλά φυσικά και επικεφαλής της παράταξης συνεργασία για την Καβάλα. Καλησπέρα σας, κύριε Ξανθόπουλε. Καλησπέρα, κύριε Παπαζούρου. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Καλησπέρα σας. Ξεκινούμε λοιπόν με την πρώτη ερώτηση, αλλά και με τις τοποθετήσεις σας και εσάς σήμερα, σχετικά με τις αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, για τα όσα ακούσαμε για τα βήματα του Απόστολου Παύλου, τις πολιτιστικές αυτές διαδρομές, που από ό,τι φαίνεται η Καβάλα περιλαμβάνεται ή όχι τελικά, κύριε Ξανθόπουλε. Τι έχει δημιουργηθεί? Δυστυχώς έχει προκύψει με τρόπο τραγικό η παντελής απουσία της Καβάλας, του Δήμου της Καβάλας, από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ένα κολοσσιαίο πρόγραμμα που θα υλοποιήσει το Υπουργείο Πολιτισμού, ύψους 400 εκατομμύριων ευρώ περίπου, από ό,τι τουλάχιστον η συνέντευξη της κυρίας Μενδώνη μας πληροφόρησε. Ένα πρόγραμμα στο οποίο θα έπρεπε η Καβάλα όχι απλά να συμμετέχει, να είναι η αφετηρία από την οποία κινεί αυτό το πρόγραμμα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις διαδρομές του Αποστόλου Παύλου. Αναρωτιέμαι αν κάποιο όφρον σκεφτεί λίγο πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για διαδρομές χωρίς την αφετηρία και να παραλείπουμε την αφετηρία αυτών των διαδρομών στην Ήπειρο που λέγεται Ευρώπη. Καταλαβαίνετε ότι πράγματι έχουμε καταφέρει το αδιανόητο. Σε λίγο καιρό έχουν την εντύπωση ότι θα προσπαθούμε να αποδείξουμε μήπως ο Απόστολος Παύλος τελικά δεν πάτησε το πόδι του για πρώτη φορά στην περιοχή μας. Μήπως ο Απόστολος Παύλος δεν εκκίνησε από εδώ το ταξίδι του οδηπορώντας προς την Αθήνα και την Κόρυφο για να καταλήξει εκεί και να διδάξει το χριστιανισμό στους αρχαίους Αθηναίους, και μήπως τελικά ο Απόστολος Παύλος δεν φυλακίστηκε στους αρχαίους Φιλίππους και δεν ευάπτησε την πρώτη Ευρωπαία χριστιανή, τη Λιδία, τη Φιλιππισία, όπως εμείς τουλάχιστον οι Καβαλιώτες ξέρουμε. Mm-hmm. Το πρόβλημα βέβαια προκύπτει δεν είναι μόνο αυτό.
Το ερώτημα το μεγάλο, το αμήλικτο ερώτημα για τη διοίκηση του Δήμου Καβάλας είναι γιατί ο Δήμος Καβάλας, γιατί η πόλη Καβάλας, γιατί η περιοχή η δική μας, Φίλιππι, Φυλακές, Βασιλική Β' διότι και το άλλο, και ο άλλος άξονας των Βυζαντινών πόλεων, και από εκεί η Καβάλα απουσιάζει. Σας θυμίζω ότι το κάστρο είναι ένα Βυζαντινό κάστρο, το οποίο κοσμεί την Χερσόνησο της Παναγίας. Στο αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων έχουμε τη Βασιλική, η οποία επίσης εκεί περιμένει και επιμένει δεκαετίες ολόκληρες κάποια έργα αναστήλωσης. Mm. Η αρχαία Εγνατία Οδός, η οποία είναι εγκατελειμμένη στην κυριολεξία και έχουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι Εγνατίας Οδού. Είναι ερωτήματα τα οποία εμάς τουλάχιστον, εμένα προσωπικά, με προβλημάτιζαν ιδιαίτερα σχετικά με τις επιβεβαιώσεις αυτής της διοίκησης. Και νομίζω ότι αυτή η συμπεριφορά δεν αξίζει τους Καβαλιώτες. Κύριε Ξανθόπουλε, η αλήθεια είναι ότι έχει δημιουργηθεί αυτό το θέμα. Ο Δήμαρχος από την άλλη πλευρά τονίζει ότι θα είμαστε κανονικά και δίνει τις δικές του απαντήσεις και το μεσημέρι, αλλά και συνολικότερα. Υπάρχει και ρεπορτάζ που έχουμε καλύψει σαν τηλεοπτικό σταθμό. Εγώ θέλω να πάμε την κουβέντα μας και λίγο παραπέρα. Δηλαδή, ό,τι και να έχει γίνει αυτή τη στιγμή, γιατί κατηγόρησε μάλλον ο κύριο Ζημουριάδης ότι οι δημοσιογράφοι και επικεφαλής δημοτικού παρατάξεων μάλλον δεν κατάλαβαν καλά τι έχει γίνει. Το θέμα όμως αφορά συνολικότερα και την προσπάθεια του Δήμου για την τουριστική προβολή και βήματα που αφορούν συνολικότερα την προώθηση της Καβάλας, κύριε Ξανθόπουλε. Εσείς είστε ικανοποιημένος με αυτά που έχουν ακουστεί ή που δεν έχουν ακουστεί και με το έργο μέχρι στιγμής από την πλευρά της Δημοφέλεια για την προώθηση των μνημείων, μιας τεράστιας καμπάνιας που θα έπρεπε να γίνει για την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς μας, γιατί η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε μια πολύ μεγάλη μάχη μόνο για το φεστιβάλ Κοσμοπόλης και μια μάχη να πιστούν όλοι ότι είναι ένα πετυχημένο φεστιβάλ, κύριε Ξανθόπουλε. Εγώ θα ευχόμουν στην κυριολεξία να είχα παντελώς άδικο εγώ και να έχει απόλυτα δίκιο ο Δήμαρχος Καβάλας, ο κ. Μουριάδης, διότι τελικά κερδισμένοι και ωφελημένοι θα ήταν η πόλη της Καβάλας, η περιοχή των Φιλίππων, ο Δήμος Καβάλας γενικότερα. Την περασμένη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο μας ήρθε το σχέδιο τουριστικής προβολής. Ναι, 12 σελίδων, κύριε Ξανθόπουλε. 12 σελίδων, από τις οποίες οι 9,5 είναι απολογιστικές αναφορές στο τι έγινε το 2020. Μάλιστα. Αν και ο προϋπολογισμός, το συγκλονιστικό, είναι 60.000 ευρώ. Εάν λοιπόν εγώ ως Δημοτικός Σύμβουλος, αλλά και ως πολίτης του Δήμου της Καβάλας, θα πρέπει να είμαι ευχαριστημένος από αυτή τη σειραφή των περσινών εκδηλώσεων και από ένα ευχολόγιο το οποίο λέει ότι κάθε 15 μέρες θα βλέπω τις συνθήκες και θα τοποθετούμαστε. Τότε με συγχωρείτε πολύ, αλλά μάλλον ο κύριος Δήμαρχος δεν έχει καμία γνώση, καμία σχέση με το αντικείμενο που λέγεται πολιτισμός, τουρισμός και ιδιαίτερα με την επιχειρηματικότητα. Διότι οι επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα, του πολιτισμού και της εστίασης είναι κλειστές για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και για να επανεκκινήσουν αυτές οι επιχειρήσεις δεν θέλουν μόνο οικονομικά κίνητρα. Θα πρέπει το γενικότερο πλαίσιο να είναι τέτοιο για να τις βοηθήσει να επαναλειτουργήσουν. Και βέβαια, επειδή στην αρχή του ρεπορτάζ σας αναφερθήκατε και σε ένα άλλο γεγονός που έχει να κάνει με αυτό το αυριανό κατεπήγον της συνεδρίας η οποία καλείται στις 3 το μεσημέρι το Δημοτικό Συμβούλιο για να αποφασίσει για τις επιχειρήσεις οι οποίες θα περάσουμε και η Ξανθόπουλη είναι το δεύτερο σκέλος συνέντευξής μας. Θέλω να μείνουμε λίγο στην τουριστική προβολή, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε, σύμφωνα και με την νομοθεσία, θα έπρεπε να παρουσιαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο τουλάχιστον το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, δηλαδή μέχρι Μάρτιο. Μέχρι Μάρτιο, κύριε Ξανθόπουλε, θα έπρεπε να έχουμε την τουριστική προβολή από το νομικό πρόσωπο της Δημοφέλεια. Δεν το είχαμε. Και να υποβληθεί και στον ΕΟΤ. Αυτό δεν έγινε. Ήρθε το Μάιο. Και όχι μόνο ήρθε το Μάιο, αλλά στην κυριολεξία γυμνό. Κολογώ στην κυριολεξία. Από τις 12 θέσεις, όπως πάρα πολύ σωστά αναφέρετε, οι 9,5 απολογιστικές αναφορές στο τι έγινε πέρσι. Δεν νομίζω ότι αυτό έχει σχέση με οποιαδήποτε τουριστική προβολή οργάνωσε, υπέβαλε, εκτέλεσε ο Δήμος Καβάλας και βέβαια σε ό,τι αφορά τη Δημοφέλεια, επειδή επίσης εδώ και εδώ υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. Εγώ την Δευτέρα, στις συνεδρίες Δευτέρας, υπέβαλα ένα αίτημα για να συζητήσουμε το θέμα της λειτουργίας του Προέδρου της Δημοφέλεια, του κ. Αγγελίδη, σε αυτό το νομικό πρόσωπο. Αλλά δυστυχώς όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, εκτός του κ. Βέρου και η αντιπολίτευση μαζί, αποδέχτηκε την αναρμοδιότητα του αιτήματός μου σε ό,τι αφορά την θητεία του κυρίου Αγγελίδη ως πρόεδρο της Δημοφέλεια και τελικά το θέμα αυτό μπήκε στις καλέντες. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι φαίνεται πως δεν έχουμε ούτε προσανατολισμό,
ούτε στόχο, ούτε ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε, αλλά το ξέρουμε και τον τρόπο που θα επιτύχουμε. Εσείς δηλαδή πιστεύετε ότι θα πρέπει να γίνει αλλαγή του προσώπου του Προέδρου για την Δημοφιλία, κύριε Ξανθόπουλε? Μεταξύ όλων των άλλων, επειδή ο Πρόεδρος είναι αυτός ο οποίος στην ουσία, λειτουργώντας και εκπροσωπώντας το νομικό πρόσωπο, στην ουσία εισηγείται όλα αυτά τα θέματα, για μια σειρά από παραλήψεις, οι οποίες δεν είναι, μια και το θέμα είναι ο τουρισμός αυτή τη στιγμή, δεν είναι νομίζω, εκτός και αν θέλετε εσείς να το κάνω, να μπω σε αυτή την συζήτηση, αλλά και αυτό που αφορά ιδιαίτερα το τουριστικό προϊόν που υποτίθεται πως η Δημοφέλεια εκτελεί, λειτουργεί, υλοποιεί και σχεδιάζει, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχει η Δημοφέλεια. Η Δημοφέλεια είναι ένα όργανο το οποίο φτιάχτηκε, ένα νομικό πρόσωπο το οποίο φτιάχτηκε με χρηματοδοτήσεις γενναίες από το Δήμο Καβάλας, από τους δημότες του Δήμου Καβάλας. Όταν λέμε Δήμο Καβάλας, πρέπει να ξέρουμε ότι οι πόροι που δαπανώνται δίνονται από τους πολίτες του Δήμου της Καβάλας. Έγινε για να λειτουργεί, υποτίθεται, με αποτελεσματικότητα προς αυτή την κατεύθυνση. Εγώ μέχρι τώρα δεν έχω δει κάτι τέτοιο. Είχαμε πλέον του ενός έτους χρόνο για να προετοιμαστούμε για την επανεκκίνηση. Από πέρυσι τον Μάρτιο είμαστε σε αυτή τη διαδικασία των lockdown, των διαφόρων lockdown, τα οποία μας έχουν γονατίσει και κινδυνεύουμε να χάσουμε και το 2021. Εντάξει, ξέρετε, η ερώτηση του διαβόλου είναι, κύριε Ξανθόπουλε, δεν μπόρεσαν, δεν πρόλαβαν, λέω εγώ τώρα, να προετοιμαστούν για την τουριστική προβολή της πόλης. Και από ό,τι φαίνεται, το Κοσμόπολης όμως το έχουν non-stop. Δηλαδή, όλη τη χρονιά προετοιμάζονται για το συγκεκριμένο φεστιβάλ. Μάλλον έχουν επενδύσει περισσότερα σε αυτό το φεστιβάλ παρά στην τουριστική προβολή της περιοχής, κύριε Ξανθόπουλε. Η αντίληψη της διοίκησης Μουριάδη είναι με ποιον τρόπο θα λειτουργήσουν αυτή η στενή κοστονός κύκλος των ανθρώπων οι οποίοι είναι γύρω στη διοίκηση και μόνο. Δεν τους ενδιαφέρουν τα μεγάλα θέματα. Δεν υπάρχει στόχευση προς αυτή την κατεύθυνση. Το Κοσμόπολης έτσι, το Κοσμόπολης αλλιώς, το Κοσμόπολης στις πλατείες, στις γειτονιές, στις αυλές, κάτω από την Ακακία, κάτω από τον Πλάτανο και οπουδήποτε άλλο. Δηλαδή αυτά τα πράγματα κάθε άλλο παρά σοβαρά μπορεί κάποιος να τα αντιληφθεί. Η διοίκηση δυστυχώς έχει αυτή την μικρό, θα έλεγα, θεώρηση των πραγμάτων σε ό,τι αφορά το Κοσμόπολης μόνο, το τουριστικό προϊόν, την τουριστική προβολή της πόλης Καβάλας και δεν κάνει τίποτα για τα μεγάλα θέματα. Αυτό το οποίο προαναφέρατε και με ρωτήσατε για την ιστορία που έχει να κάνει με τις διαδρομές του Αποστόλου Παύλου και το δίκτυο Βυζαντινών Πόλεων, έχει πίσω πάρα πολύ μεγάλη ουρά, ξέρετε. Εγώ, σαν δημοτικό σύμβουλο, παρακολουθώ τα θέματα αυτά από το 2016. Στις 4, 5 και 6 Νοεμβρίου του 2016 στην Θεσσαλονίκη κλήθηκα όχι με το θεσμικό μου ρόλο τότε του Δημοτικού Συμβούλου, αλλά ως πρόεδρος ενός φορέα, ο οποίος είχε γραμμώσει ένα συνέδριο το οποίο δεν έχει σχέση με τον πολιτισμό, και παρακολούθησα και ενημέρωσα τότε την διοίκηση σχετικά με το θέμα αυτό. Και το 2019, ξέρετε, το Παγκόσμιο Δίκτυο Βυζαντινών Πόλεων εγκαινιάστηκε υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριάρχου του Βαρθολομαίου στη Θεσσαλονίκη. Εμείς απουσιάζαμε από όλα αυτά τα πράγματα. Δεν έχουμε μελέτες ορεινές. Εγώ θα έλεγα και θα πρότεινα, αν υπάρχει αυτή η ετοιμότητα, να φύγουμε χθες, αύριο, το πρωί, όλοι μαζί και οι 41, μαζί με τους βουλευτές, και να πάμε στην κυρία Μενδώνη και να πούμε: κυρία Μενδώνη, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά μας αδικείτε. Ορίστε οι προτάσεις δικές μας γι' αυτό, για την Εγνατία Οδό, για τις Βυζαντινές Πόλεις, για τον διαδρομές του Αποστόλου Παύλου. Εάν αυτά υπάρχουν, να το κάνουμε. Εγώ δεν βλέπω να γίνεται κάτι τέτοιο. Και δυστυχώς νομίζω, μετά τον Φιλόδημο, όπου και εκεί χάσαμε μια τεράστια ευκαιρία για να εντάξουμε έργα, παρά τους λεονταρισμούς της διοίκησης, αυτό το οποίο προέκυψε με τρόπο εκοφαντικό χθες, είναι άλλη μια απόδειξη ότι αυτή η διοίκηση δυστυχώς έχει πλήρη διοικητική και διαχειριστική ανεπάρκεια. Έχει απολέσει πλήρως τον έλεγχο των εξελίξεων. Δεν μπορεί να σχεδιάσει και δεν μπορεί να εκτελέσει και δεν μπορεί να διεκδικήσει αυτά που η Καβάλα περιμένει και τους οφείλονται από τη γενική κυβέρνηση και όχι μόνο. Μάλιστα. Ας περάσουμε τώρα και στην έκτακτη συνεδρίαση. Κατέφθασε και στα δημοσιογραφικά email, κύριε Ξανθόπουλε, ότι θα υπάρξει συνεδρίαση αύριο στις 3 το μεσημέρι. Για αρκετούς επιχειρηματίες ίσως γίνεται και αργά.
να το πούμε και αυτό, καθώς από το Σάββατο έχουν ανοίξει και οργανωμένες παραλίες. Έτσι, παραδείγματος χάρη στους γειτονικούς μας Δήμους, όπως είναι ο Δήμος Παγκαίου, που ξεκίνησε και επίσημα η Αμόλουφη. Δηλαδή, βρεθήκαμε και κάναμε και το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Από ό,τι φαίνεται, θα συζητηθεί ο καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης σε γυαλού, παραλία, σε τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, αλλά και ο καθορισμός του τμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας όμορφη. Είναι ακριβώς το θέμα που θα συζητηθεί. Πιστεύετε ότι άργησε να έρθει στο Δημοτικό? Δυστυχώς, τραγικά. Και ξέρετε γιατί δηλαδή το λέω ξεκίνησαν αυτό. Όλοι εμείς, δεν ξεκινήσαμε, κύριε Ξανθόπουλε, ναι. Ακριβώς. Ξέρετε γιατί το λέω αυτό και το λέω με παρησία. Την Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε, στα πρώην ηρεσίες θέματα που είχα ρωτήσει τη διοίκηση χθες τη Δευτέρα, ήταν και αυτό. Ο κύριος Μουριάδης ήταν απόλυτα καθησυχαστικός. Και μάλιστα συμπλήρωσε την αναφορά του κύριου Μουριάδη, αν ανατρέξει κανείς τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου, τα οποία δεν τηρούνται φυσικά, τα οποία θα πρέπει να ζητήσει κανείς στο YouTube κατά την προσφυλή μέθοδο του κυρίου Προφάνη και του κυρίου Μουριάδη, θα δει ότι η απάντηση του κυρίου Μουριάδη πάνω στην ερώτησή μου είναι ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τα έχουμε κάνει όλα, είμαστε έτοιμοι. Ο δε κύριος Προβούσας ήταν επίσης καθησυχαστικός. Μα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τι είναι αυτά που λέτε? Εμείς είμαστε εντός προθεσμίας και λειτουργούμε κατά τον απόλυτο δυνατό τρόπο. Και αυτά συμβαίνουν ενώ πέρυσι, ξέρετε πάρα πολύ καλά, την ταλαιπωρία την οποία υπέστησαν όλοι οι επιχειρηματίες οι συγκεκριμένοι, οι οποίοι όχι μόνο δεν πήραν έγκαιρα, μόνο ότι είχαν κάνει όλες τις διαδικασίες για να πάρουν έγκαιρα τις άδειες χρήσης αυτών του Αιγιαλού, αλλά σύρθηκαν και σύρονται με μηνύσεις, με μηνυτήρες αναφορές, με δαπάνες, θα στηθούν στα δικαστήρια. Δυστυχώς για δεύτερη φορά φαίνεται ότι η διοίκηση του Δήμου Καβάλας τα τρέχοντα, τα διαχειριστικά, αυτά τα οποία κανένας πρέπει να προγραμματίζει να κάνει και να εκτελεί έγκαιρα. Αύριο, 15 του μηνός, άρον-άρον σταύρος των αυτών. Και η απάντηση που μου δώσαν ήταν πολύ καθησυχαστική. Μα τι είναι αυτά που λέτε, κύριε Ξανθόπουλε? Δεν υπάρχει ένα πρόβλημα. Και ο κύριος Μουριάδης και ο κύριος Προμούσας, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Όλα είναι under control. Αυτή ήταν η απάντησή τους. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν τη Δευτέρα ήταν όλα υπό έλεγχο, γιατί αύριο κατεπήγουσα με αυτόν τον τρόπο στις 3 το μεσημέρι. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι τη Δευτέρα και οι δυο ή δεν ξέραν τι μου λέγανε και τι απαντούσανε, ή ξέρανε και μου λέγανε ψέματα. Τι από τα δύο συμβαίνει, δεν γνωρίζω. Η πραγματικότητα είναι όμως ότι οι επιχειρηματίες για άλλη μια φορά θα ταλαιπωρηθούν και ενδεχομένως κάποιοι από αυτούς να εκτεθούν και να συρθούν πάλι σε μια ταλαιπωρία σε επιπλέον δαπάνες, οι οποίες θα έχουν να κάνουν με τη λειτουργία την καλοκαιρινή. Και εμείς υποτίθεται πως ως Δήμος Καβάλας έχουμε προετοιμαστεί για να λειτουργήσουμε την οικονομία στον κλάδο του τουριστικού. Δεν νομίζω πως είναι τα πράγματα έτσι. Μακάρι να ήταν έτσι. Εγώ θα ευχόμουν να ήταν έτσι και θα ευχόμουν εγώ να είχα παντελώς άδικο. Αλλά δυστυχώς η πραγματικότητα είναι τελείως προς την αντίθετη κατεύθυνση. Είναι σοβαρό το θέμα αρκετά, κύριε Ξανθόπουλε, γιατί τεράστιο. Είναι ότι περάσαμε μια καταστραμμένη τουριστική σεζόν, δεν δούλεψαν αυτοί οι άνθρωποι και τουλάχιστον αυτό που θα έπρεπε να συμβεί αυτή τη χρονική στιγμή, αυτή τη σεζόν, είναι να υπάρχει κάθε επαγρύπνηση και αφύπνιση από την κάθε δημοτική αρχή για να ξεκινήσουν 14-15 Μαΐου προετοιμασμένοι. Τώρα, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο άνοιξαν οι Αμόλοφοι, δηλαδή τα περισσότερα beach bar. Αυτή τη στιγμή στην Καβάλη είναι μετέωρη κατάσταση, δηλαδή είναι χάσιμο ακόμα μια εβδομάδα, δύο-τρεις, γιατί κανένας δεν ξέρει με τη γραφειοκρατική εξέλιξη πώς θα γίνει και τι θα γίνει, κύριε Ξανθόπουλε. Και όχι μόνο αυτό, είναι η δεύτερη φορά καταρχήν. Κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται, λένε κάποιοι σοφότεροι από μένα, ότι πάβει να είναι τυχαίο, πάβει να είναι σύμπτωση, κάτι συμβαίνει. Πρώτον και δεύτερον, είχαμε προειδοποιηθεί έγκαιρα όλοι οι μετέχοντες αυτής της διαδικασίας ότι στις 15 του μηνός θα κινήσουν οι επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σε παραλίες, ενοικιάσεις και εκμεταλλεύσεις που έχουν να κάνουν με τη θάλασσα. Άρα λοιπόν, 1,5 μήνα πίσω, 2 μήνες πίσω, ήταν γνωστό ότι ο στόχος της κυβέρνησης ήταν 15 Μαΐου να ξεκινήσουμε. Τι έκανε λοιπόν ο Δήμος αυτή την κατεύθυνση? Τίποτα απολύτως. Σας λέω ότι τη Δευτέρα που μας πέρασε ήταν απολύτως καθησυχαστικός. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και πριν ο Αλέκτορ λαλήσει τρεις, δυστυχώς για τους επιχειρηματίες, και το θέμα, ξέρετε, δεν είναι ότι θα χάσουν μια-δυο εβδομάδες. Το θέμα είναι ότι ενδεχομένως κάποιοι να ξεκινήσουν μέσα αυτή τη διαδικασία τη λειτουργία και να αντιμετωπίσουν πάλι μηνύσεις, δαπάνες, πρόστιμα διοικητικά και ποινικές διαδικασίες που θα τους φέρουν στα δικαστήρια. Και μια παράσταση ένα δικαστήριο δεν είναι αδιέξοδη.
Έχει πάντα κόστος. Και για ποιο λόγο αυτό συμβαίνει? Εάν συνέβαινε για πρώτη φορά, εγώ θα έλεγα ότι υπήρχε και ενδεχομένως και λίγο δίκαιο που δεν επιτρέπεται να το λέω αυτό στη διοίκηση του Δήμου Καβάλας. Μα αυτό συμβαίνει για δεύτερη φορά. Ακριβώς το ίδιο λάθος έγινε και πέρσι. Για ποιο λόγο λοιπόν αυτό επαναλαμβάνεται? Τι είναι αυτό δηλαδή τελικά που αυτή η διοίκηση έχει? Για ποιο λόγο αυτά δεν συμβαίνανε στο παρελθόν, αναρωτιέται κανείς. Διότι ο κύριος Μπουριάδης εκλέχτηκε, υποτίθεται, για να επιλύσει αυτά τα προβλήματα που η προηγούμενη διοίκηση δεν μπόρεσε να επιλύσει. Και ερχόμαστε σήμερα και λέμε ότι πέρσι δεν κάναμε αυτό που έπρεπε για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να λειτουργήσουν όπως πρέπει σύμφωνα με τον νόμο και να μην ταλαιπωρείται κανείς. Mm-hmm. Φέτος το επαναλαμβάνουμε, τρέχουν στην κυριολεξία ασπμένοντας για να μπορέσουν 15 του μηνός να περάσουν αυτή τη διαδικασία, να γραφτεί η απόφαση, να ανεβεί στη διάβγεια, να γίνει η διαδικασία, να πάρουν τις άδειες. Θα υπάρξει σίγουρα μια ταλαιπωρία και θα είναι κάποιοι εκτεθειμένοι. Αλλά το κορυφαίο απ' όλα, το κορυφαίο απ' όλα είναι αυτό που μου ρωτήσατε στην πρώτη, στο ξεκίνημα της κουβέντας αυτής, της συζήτησης αυτής, το γεγονός ότι η πόλη της Καβάλας, η περιοχή των Φιλίππων, απουσιάζει από αυτή την κολοσσιαία ευκαιρία, mm-hmm. την τεράστια ευκαιρία. Ναι. Κύριε Ξανθόπουλε, για τρίτο θέμα, θα ήθελα λίγο και την δική σας τοποθέτηση για τα όσα ακούσαμε και για το στάδιο, για το κλειστό γυμναστήριο, το οποίο πρόκειται να δημιουργηθεί στην περιοχή του Περιγαλίου. Ακούσαμε πολλά, είναι η αλήθεια. Υπήρχε έτσι και αντίδραση αντιπολίτευσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και τοποθέτηση της κυρίας Ιωσήφιδου, που τόνισε ότι υπάρχουν ήδη έτοιμες μελέτες από το Υπουργείο Αθλητισμού για παρόμοια τέτοια ζητήματα, για παρόμοιες τέτοιες πρωτοβουλίες του κάθε Δήμου, που θα μπορούσε ο Δήμος να χρησιμοποιήσει αυτές τις μελέτες και να μην προβεί στο κόστος του 1,1 εκατομμύρια ευρώ, που πρόκειται να στοιχήσει συγκεκριμένη μελέτη για το συγκεκριμένο κλειστό γυμναστήριο που σκέφτονται να επενδύσουν και να κάνουν στην περιοχή του Περιγαλίου. Την δική σας τοποθέτηση, κύριε Ξανθόπουλε. Η κυρία Ιωσήφιδου έχει πράγματι δίκιο σε ό,τι αφορά το θέμα του κόστους αυτής μελέτης, εκπόνησης μελέτης. Είναι πράγματι έτσι, αλλά δυστυχώς συνάντησε μάλλον η πρότασή της και η πρότασή του κυρίου Γονελά, που αναφέρθηκε επίσης στο θέμα αυτό, στην στεναρή αντίρρηση, αντίδραση, κραυγές με τρόπο απαράδεκτο του κυρίου Δημάρχου πάνω στο θέμα αυτό. Εγώ από την άλλη, από την Πέμπτη την περασμένη που πήρα τις εισηγήσεις και είδα ότι αυτή η διοίκηση, γιατί το θέμα το είχα, αν θέλετε, ξεχάσει ελαφρώς. Mm-hmm. Γιατί πριν από 1,5-2 μήνες, σας θυμίζω πως ο κύριος Δημαρχός ήταν αρνητικός για την κατασκευή του γυμναστηρίου που η διοίκηση της ΑΝΑΚΑ είχε υποσχεθεί στην περιοχή του Περιγαλίου. Σας θυμίζω και εγώ το ρεπορτάζ, αν πάτε 1,5-2 μήνες πίσω, δείτε ο κύριος Μουριάς ήταν αρνητικός. Τώρα ξαφνικά μας επενδύασε και την Πέμπτη πήραμε αυτή την πρόσκληση για τη συγκεκριμένη μελέτη. Εγώ έκανα μια έρευνα. Έψαξα λίγο να δω. Δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τον μπάσκετ, με το ποδόσφαιρο έχω σχέση. Έπαιξα πάρα πολλά χρόνια ποδόσφαιρο. Ερασιτεχνικά πάντα. Ασχολήθηκα με τη διαιτησία. Αλλά μίλησα με ανθρώπους του Στίβου. Και τι διαπίστωσα? Διαπίστωσα ότι εάν κατασκεύαζε ο Δήμος ένα γυμναστήριο, ένα προπονητήριο κλειστού Στίβου, για τον κλασικό αθλητισμό, αυτό το γυμναστήριο, ξέρετε, θα ήταν το μοναδικό το οποίο υπάρχει στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει πουθενά άλλο στην Ελλάδα. Και δεν υπάρχει και στις Βαλκανικές χώρες επίσης. Αυτό το οποίο εμένα πάντα με ερεθίζει είναι και το πόσο η οποιαδήποτε επένδυση θα βγει. Διότι το να λέω θα κάνω αυτό ή εκείνο, όταν έχω 3 κλειστά γυμναστήρια, τα οποία με το ζόρι ανοίγω και κλείνω, γιατί δεν μπορώ να τα λειτουργήσω, και είναι απόδειξη του ότι δεν μπορώ να τα λειτουργήσω η δεκαετής ταλαιπωρία αυτών οι οποίοι χρησιμοποιούν το κλειστό κολυμπητήριο, η τόσα χρόνια ταλαιπωρία του κλειστού της Καλαμίτσας, το οποίο κάθε φορά που βρέχει ανοίγουμε ομπρέλες, η κατάσταση του γηπέδου στα ποταμούδια και η κατάσταση του κλειστού στον Μεγδαλέωνα, που επίσης έχει σταματήσει εδώ και 3 μήνες η ενεργειακή του αναβάθμιση. Είναι δηλαδή τελείως μα τελείως αυτοκαταστροφικό να λέω ότι σε αυτή την κατάσταση, η οποία είναι δυσμενή, θα προσθέσω και ένα τέταρτο γυμναστήριο κλειστό για μπάσκετ και βόλεϊ 1,000 θέσεων. Για ποιο λόγο θα το κάνω αυτό? Πώς θα βγει αυτό? Θα φέρει έσοδα στο Δήμο? Διότι αυτό το οποίο πρέπει πάντα να ξέρουμε είναι ότι ο λογαριασμός θα έρθει και σε αυτό και σε οποιαδήποτε άλλη κίνηση κάνει ο Δήμος, και το κόστος αυτό θα το πληρώσουν κάποιοι. Και ποιοι είναι αυτοί οι κάποιοι? Είναι οι πολίτες του Δήμου της Καβάλας. Και έρχομαι λοιπόν εκεί εγώ με μια μικρή έρευνα 3 ημερών που έκανα και λέω, Δήμαρχε, κύριε Ιακωβίδη, μήπως θα ήταν σκόπιμο? Δεν υπάρχει κάποια ημερομηνία σφιχτική η οποία μας πιέζει, δεν για να το περάσουμε
το θέμα αυτό σήμερα. Ψάξτε το λίγο καλύτερα από την έρευνα που έχω κάνει εγώ. Έχω διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει πουθενά τέτοιο κλειστό γυμναστήριο, κολυμπητήριο και προπονητήριο για τον Στίβο. Και επειδή μιλάτε για το Περιγιάλι και επειδή στο Περιγιάλι θα μπορούσε αυτό να γίνει κάπου κοντά στο κλειστό κολυμπητήριο και στο αθλητικό στάδιο, θα μπορούσε ενισχυτικά σε αυτές τις εγκαταστάσεις που υπάρχουν εκεί να υπάρξει και αυτό. Αλλά το κυριότερο που σας ανέφερα, κύριε, είναι ότι όλοι οι αθλητές Στίβου, οι οποίοι το χειμώνα δεν μπορούν να προπονηθούν και καταφεύγουν σε άλλες λύσεις, θα μπορούν κάλλιστα να έρθουν στην Καβάλα. Άρα, αν έρθουν στην Καβάλα για να προπονηθούν, θα μείνουν στην Καβάλα, θα μείνουν στα ξενοδοχεία της πόλης, θα χρησιμοποιήσουν την εστίαση μέσα στην πόλη. Αλλά το κυριότερο, θα φέρουν έσοδα για τη λειτουργία αυτού του κλειστού γυμναστηρίου. Και το επίσης σπουδαιότερο, ξέρετε ποιο είναι? Φανταστείτε να έχουμε αθλητές πανελληνιονίκες και όχι μόνο εδώ, οι οποίοι θα αθλούνται από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάιο που κρατάει αυτή η περίοδος. Ποια όθηση, πόσο σπουδαία όθηση θα δίνανε στο Στίβο γενικότερα, στην περιοχή μας. Θα μπορούσαν ακόμα να φιλοξενήσουμε, και αθλητές από τις γειτονικές χώρες, από τη Βουλγαρία. Φανταστείτε πόσο σημαντικό είναι αυτό και πόσο θα αναβαθμιζόταν η πόλη της Καβάλας, όχι μόνο αθλητικά. Διότι μια ενέργεια δεν πρέπει να βλέπει κανείς μόνο σήματα. Πρέπει να βλέπει και τις παράπλευρες συνέργειες που μπορούν να αντιθούν. Το να έρχονται εδώ να αθλούνται αθλητές από την Βουλγαρία και από τις γειτονικές βαλκανικές χώρες, αντιλαμβάνεται κανείς πόσο σημαντικό είναι για την πόλη της Καβάλας, επειδή όλοι μας υποτίθεται πως υπηρετούμε τα καλώς ενόμενα συμφέροντα της πόλης Καβάλας και του Δήμου της Καβάλας. Ναι, και θυμόμαστε και την οργάνωση από την πλευρά της κυρίας Τσανάκα, τα Φιλίππια, κύριε Ξανθόπουλε, το πλήθος των αθλητών και το τι γινόταν και στα ξενοδοχεία μας, αλλά και συνολικότερα. Έτσι, μπράβο. Ναι, ήταν μια από τις καλύτερες οργανώσεις, τα Φιλίππια. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Γέμισε το κέντρο της πόλης με αθλητές και με οικογένειες αθλητών, κύριε Ξανθόπουλε, το θυμόμαστε. Φυσικά. Ναι. Δεν προσθέσανε αυτή στην οικονομία η τοπική. Προσθέσανε. Δεν δώσαν φήμη στην πόλη της Καβάλας, βεβαίως, από οπουδήποτε ήρθανε. Φανταστείτε αυτό το σύνδεμα και να είναι ένα επιπλέον γεγονός που είναι η λειτουργία του κολυμπητηρίου. Άρα, δυστυχώς, η διοίκηση, ο κ. Μουρέτης προσωπικά, με την. Αυτό δεν μπορώ να μην το αναφέρω. Με τη συμπόρευση τμήματος της αντιπολίτευσης πέρασε το θέμα αυτό, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι ένα θέμα το οποίο δεν θα έχει καν ουσιαστικό όφελος για την πόλη της Καβάλας. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Ξανθόπουλε, να ανανεώνουμε το τηλεοπτικό μας, ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Καλή σας συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, κύριε Ξανθόπουλε. Εμείς τώρα, κυρίες και κύριοι, από την τοπική επικαιρότητα, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε και να πούμε ότι η Αλεξανδρούπολη ακόμα μια φορά έχει υψηλές επισκέψεις υψηλών στελεχών και φυσικά και της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, κυρίες και κύριοι, της κυρίας Κατερίνας Ακελαροπούλου, η οποία ήδη βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη. Να πούμε ότι το πρόγραμμά της για αύριο είναι ότι στις 10.30 θα παραστεί στη δοξολογία χωροστατούντος του Μητροπολίτη Άνθιμου στις 11.15, ενώ θα καταθέσει στεφάνι στο Ιερό Οδό Βυσβήτη περίπου στις 11.15 και στις 12.10 πρόκειται να συναντηθεί με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης κύριο Ιωάννη Ζαμπούκη αλλά και εκπροσώπους των τοπικών αρχών, ενώ η επίσκεψή της θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 15 Μαΐου όπου θα βρεθεί στο Διδημότυχο και εκεί θα συναντηθεί και με τον Δήμαρχο της περιοχής, φυσικά, τον κύριο Βασίλη Μαυρίδη. Τώρα όμως, θα πούμε ότι θα περάσουμε και στο ρεπορτάζ που αφορά τον Δήμο Αλεξανδρούπολης, καθώς από σήμερα το πρωί ο Δήμος Αλεξανδρούπολης είχε συμμεστοληθεί, είχαν υπάρξει κατάλληλες παρεμβάσεις από την Δημοτική Αρχή για να μπορέσει να υποδεχθεί τόσο την Πρόεδρο της Δημοκρατίας αλλά και φυσικά να γιορτάσει την 14η Μαΐου. Να σας πούμε λοιπόν ότι 301 ελληνικές σημαίες μοίρασε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προς όλους τους δημότες που δεν μπορούσαν να προμηθευτούν, δεν είχαν τέλος πάντων στο σπίτι τους ή δεν μπορούσαν να προμηθευτούν για να υπάρξει ο κατάλληλος στολισμός για την Αλεξανδρούπολη. Πάμε να δούμε τις δηλώσεις του Δημαρχού σε συναδέλφους στην Αλεξανδρούπολη και επιστρέφουμε και για την επίσκεψη της κυρίας Ακελαροπούλου στην Αλεξανδρούπολη. Είναι η τρίτη φορά που μοιράζουμε σημαίες στους δημότες μέσω της εφαρμογής από την ιστοσελίδα του Δήμου. Είναι μια ωραία συνήθεια που από ό,τι φαίνεται πάει να γίνει έθιμο. Αυτή τη φορά εν όψη και της 14ης Μαΐου και των γενεθλίων μας, πάμε για τα 101 πλέον να κλείσουμε, μοιράζουμε 101
σημαίες σε ανάμνηση και εκδήλωση του εορτασμού των γενεθλίων της πόλης και άλλες 200, συνολικά 301 σημαίες, 200 στα πλαίσια εορτασμού των 200 ετών ελευθερίας της χώρας μας. Όπως είπα, είναι μια όμορφη συνήθεια, τίνει να γίνει έθιμο, το αρέσει ο κόσμος, το αρέσουμε και εμείς, θέλουμε η ελληνική σημαία να κυματίζει όπου υπάρχει μπαλκόνι διαθέσιμο, όπου υπάρχει διαθέσιμος ιστός, να γιορτάζουμε και γιατί όχι μόνιμα να μείνει όποιος διασχίζει την πόλη, είτε επισκέπτης, είτε τουρίστας, είτε κάτοικος, να βλέπει πραγματικά και να αισθάνεται ότι εδώ ο τόπος θυμίζει, μυρίζει και είναι Ελλάδα. Προσκαλέσαμε όλους τους σημειοφόρους των σχολείων της Αλεξανδρούπολης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Ήταν το ελάχιστο που μπορούσαμε να κάνουμε. Θέλαμε μια ομαδική φωτογραφία για να έχουμε και ένα χειροκρότημα, όπως και ήταν μια πολύ όμορφη σκηνή, διότι και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς και οι φίλοι των παιδιών παρακολούθησαν όλη αυτή τη διαδικασία της φωτογράφησης σε ανάμνηση των παραλλάσσιων που χάθηκαν φέτος. Είναι μια άτυχη γενιά η φετινή, διότι ούτε την 28η, ούτε την 25η, ούτε μεθαύριο, στην 14η Μαΐου, θα μπορέσουν να δεχτούν το ζεστό χειροκρότημα και, αν θέλετε, την επιβράβευση των Αλεξανδροπολιτών στη μεγάλη παρέλαση που γίνεται παραδοσιακά και διοργανώνει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης τη 14η Μαΐου. Νομίζω όμως ότι θα είναι μια πολύ πολύ όμορφη ανάμνηση και ένα σπρώξιμο προς περαιτέρω επιτυχία και αναγνώριση των κόπων. Με μια ευχή θα ήθελα να κλείσω, να είναι η τελευταία φωτογράφηση και όχι, όπως λέτε, μια συνήθεια, μια παράδοση, να μας δοθεί η ευκαιρία η αμέσως επόμενη, 28η, λεύτερη πια, να χειροκροτήσουμε και να επιβραβεύσουμε τους κόπους και τις προσπάθειες και των παιδιών και των εκπαιδευτικών και των γονέων, στους οποίους εύχομαι να τα καμαρώσουν όπως ακριβώς τα ίδια τα παιδιά ονειρεύονται τη δική τους εξέλιξη και ζωή. Αυτές ήταν οι δηλώσεις λοιπόν του κυρίου Ζαμπούκη σχετικά του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, σχετικά με τον σχεδιασμό για τις Δημοτικές Αρχές, για τον εορτασμό. Πάμε να καλησπερίσουμε αμέσως τώρα όμως τον Απόστολο να μας δώσει το τελευταίο ρεπορτάζ, τις τελευταίες εξελίξεις με την επίσκεψη της κυρίας Ακελαροπούλου. Είναι τα πρώτα πλάνα, Απόστολε, με την επίσκεψή της. Σήμερα το απόγευμα κατέφτασε διήμερη επίσκεψη σε Αλεξανδρούπολη και διδημότικο, σύμφωνα με το πρόγραμμα της Προέδρου. Σας ακούμε πολύ προσεκτικά. Καλησπέρα, Μαρία. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Όπως πολύ σωστά ανέφερε, στην Αλεξανδρούπολη βρίσκεται ήδη από το απόγευμα της 5ης 13 Μαΐου η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου, προκειμένου, όπως έχουμε αναφέρει, να παραστεί στις εορταστικές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της πόλης. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας έφτασε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αλεξανδρούπολης λίγο πριν τις 6, το οποίο φυσικά θα τη φιλοξενήσει μέχρι και την Κυριακή 16 Μαΐου σε αυτήν την τριήμερη επίσκεψη στην Αλεξανδρούπολη. Λίγα λεπτά αργότερα συναντήθηκε και με τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως και Σαμοθράκης κύριο Άνθιμο, ενώ στις 6.30 μετέβη ήδη στο Νομαρχείο, όπου συναντήθηκε και με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κύριο Χρήστο Μέτιο, αλλά και τον Αντιπεριφερειάρχη κύριο Δημήτρη Πέτροβιτς. Το πρόγραμμα τώρα ως έχει, Παρασκευή 14 Μαΐου θα παραστεί σε δεξιολογία χωροστατούντος του Μητροπολίτου Ανθίμου και ύστερα θα καταθέσει επίσης στεφάνι στο ιερό Δόμνα Βυσβίζη και θα συναντηθεί μετέπειτα με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη και εκπροσώπους των τοπικών αρχών. Μετά, το Σάββατο, θα μεταβεί στην Ορεστιάδα, όπου στις 10.30 θα έχει συνάντηση και με τον Δήμαρχο Βασίλη Μαυρίδη και έπειτα θα συναντήσει και τον Δήμαρχο Δημοτήχου και τον Μητροπολίτη Ορεστιάδος Σουφλίου, κύριο Δαμασκίνο, αλλά και θα μεταβεί στο Σουφλί το απόγευμα του Σαββάτου, όπου θα συναντήσει και εκεί φυσικά Δήμαρχο και του τοπικούς φορείς και θα επισκεφτεί χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Από ό,τι φαίνεται, οι συγκεκριμένες επισκέψεις της κυρίας Προέδρου της Δημοκρατίας φαίνεται ότι τιμούν την Θράκη, τιμούν τα ελευθέρια της Αλεξανδρούπολης και φυσικά να πούμε και ακόμη μία φορά ότι δεν θα είναι μόνη της, θα υπάρχουν μαζί και οι υπουργοί της κυβέρνησης. Μεταξύ αυτών, κατά πάσα πιθανότητα, θα επισκεφθεί την Αλεξανδρούπολη αύριο Παρασκευή και ο Υπουργός Άμυνας και Βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Νίκος Παναγιωτόπουλος, ενώ στην Κομωτινή, όπου και εκεί πραγματοποιούνται εκδηλώσεις, επίσης για τα ελευθέρια της πόλης, θα δώσει το παρόν αύριο 14 Μαΐου ο Υφυπουργός Άμυνας, κύριος Αλκιβιάδης Στεφανής. Μάλιστα. Είναι θετικό, είναι καλό ότι έχουμε τις συγκεκριμένες επισκέψεις στην περιφέρειά μας, στον Εύρο, που έχει και την δική του συμβολικότητα και σημασία.
Είναι σημαντική η στήριξη με την παρουσία της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ενδιαφέρον, ωστόσο, Απόστολε, παρουσιάζει τόσο επίσκεψη στην Αλεξανδρούπολη, ότι από ό,τι καταλαβαίνω θα ενημερωθεί και για την τοπική επικαιρότητα η Πρόεδρος, η κυρία Πρόεδρος, που αφορά φυσικά και το λιμάνι και τα όσα εξελίχθησαν και στην άσκηση την Παρασκευή Defender 2021. Ωστόσο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η συνάντησή της με τον κύριο Μαυρίδη, έτσι, και στο Δημότυχο. Ακριβώς. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα έχει αν θα παρουσιαστεί από την πλευρά του Δημάρχου, του κύριου Μαυρίδη, το όλο θέμα που απασχολεί φυσικά τον Εύρο, το μεταναστευτικό, το προσφυγικό και τα όσα εισακούστηκαν και ακούστηκαν τους προηγούμενους μήνες και διαδραματίστηκαν φυσικά. Έτσι, δηλαδή, ναι. Καλή επίσκεψη, αλλά να συζητηθούν και κέρια και σοβαρά ζητήματα που αφορούν την περιοχή. Έτσι ακριβώς, Μαρία. Να μην το παραλείψουμε. Η αλήθεια είναι ότι αρκετές φορές η κυρία Πρόεδρος, η αλήθεια είναι, έχει κάνει αναφορές όσον αφορά και την τουρκική προκλητικότητα και από το Καστελόρισο, μάλιστα, και μία εξ αυτών είχε προκαλέσει και τις αντιδράσεις και του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, του Χούλουσι Ακάρ, ο οποίος είχε σχολιάσει επί του θέματος κατά τη διάρκεια τουρκικών μέσων μαζικής ενημέρωσης ότι πηγαίνουν οι Έλληνες στο Καστελόριζο και προκαλούν και αναφέρθηκε μάλιστα και στην ίδια την πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου. Φυσικά μένει να ενημερωθεί, όπως πολύ σωστά ανέφερες, και για τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την περιφέρειά μας και την Θράκη μας. Ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως ανέφερες και από λίγων ημερών, είχαμε και την παρουσία Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων. Η άσκηση Defender Europe 2021 είναι ακόμη σε εξέλιξη μέχρι και τις αρχές Ιουνίου του 2021. Εκεί όπου φυσικά να πούμε ότι αυτή η ισχυρή παρουσία της Αμερικανικής στρατιωτικής δύναμης όντως έχει δώσει άλλο πλέον πνεύμα, άλλο πλέον πρόσωπο, αν θέλεις, ως ένα πολύ ισχυρό πρόσωπο στην Αλεξανδρούπολη και πόσο μάλιστα στο λιμάνι της. Οπότε νομίζω ότι η συγκεκριμένη παρουσία της Προέδρου, σε συνδυασμό πάντα βέβαια και με τα Ελευθέρια 2021, αποτελεί σίγουρα μια κομβική σημασία σε επίσκεψη και αναμένουμε φυσικά να δούμε αν θα, όπως πολύ σωστά ανέφερες, θα έχουμε και την σχετική ενημέρωση και στην Ορεστιάδα όσον αφορά το μεταναστευτικό ζήτημα, το οποίο η αλήθεια είναι ότι έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον βόρειο συγκεκριμένα Εύρο. Επίσης, να προσθέσουμε σε αυτό το σημείο ότι γενικότερα επικρατούν ισχυρά αστυνομικά μέτρα στην Αλεξανδρούπολη. Το βλέπουμε και στα πλάνα, είναι η αλήθεια. Ακριβώς. Μάλλον έχουν ζοριστεί και συνάδελφοι από την Αλεξανδρούπολη να καλύπτουν την επίσκεψη. Δηλαδή, ακριβώς, είναι όλα μακρινά. Είναι αστακώς πραγματικά το κέντρο και η παραλιακή οδός της Αλεξανδρούπολης. Mm. Έχουμε απαγόρευση στάσης και στάθμισης οχημάτων στο κέντρο της πόλης. Και εμείς στην Ξάνθη που την είχαμε καλύψει την επίσκεψή της, αλήθεια είναι ότι ζοριστήκαμε, αλλά κάναμε την δική μας εισβολή. Δεν πρέπει να έχουμε ουσιαστικά οχήματα κοντά φυσικά και στην Πρόεδρο. Ναι, δεν συνήθως οι δηλώσεις της γίνονται στην κρατική τηλεόραση και μετέπειτα μεταδίδονται. Ακριβώς. Είναι μάχη να έχεις μια δήλωση, τουλάχιστον το μικρόφωνο μπροστά στην κυρία Σακελαροπούλου. Εντάξει. Είναι το αυστηρό πρωτόκολλο της Προεδρίας. Εντάξει. Το θέμα είναι ότι ήρθα να δούμε γιατί θα ανακοινώσει και τι θα πει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Απόστολε. Καλή συνέχεια και καλό δελτίο. Μάλιστα. Και από την αυστηρότητα του πρωτοκόλλου, ο Πρόεδρος Ελληνικής Δημοκρατίας, τι να κάνουμε, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Και μόλις ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από το ένα Live News με την τρέχουσα επικαιρότητα από την περιφέρειά μας, να σας πούμε ότι ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Από εκεί και πέρα, μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί σε πολύ λίγα λεπτά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ένα Channel, λέμε τον Απόστολο Τζιμιδάκη. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ και μείνετε συντονισμένοι. Γεια σας.